χαρά σήμερα. Χαμόγελα, χαρά. Χαμόγελα εδώ οι φίλοι μας, όλοι οι οπερατέρ. Αδέρφια! Οπερατέρ, γιατί εμείς δηλαδή δεν χαμογελάγαμε. Όχι οι τεχνικοί χαμογελούν. Εμείς όλοι χαμογελάγαμε. Δεν παίρνουν μόνο τους άλλους μπροστά. Όλοι την ίδια χαρά αισθανθήκαμε. Όλοι είμαστε χαρούμενοι. Και εμείς και οι οικογένειές μας, όχι μόνο εμείς. Και οι από πίσω από εμάς. Μα πάντα και γι' αυτό όταν λέμε και κατά καιρούς λέγαμε 2.000 άτομα. Δεν είναι 2.000 άτομα, είναι 2.000 οικογένειες. Ακριβώς. Άστα τα άτομα. Για όλες τις εταιρείες. Κανείς δεν δουλεύει μόνο για τον εαυτό του, ούτως ή άλλως, και έτσι όπως έχει γίνει. Κάποιοι δουλεύουν και για δύο και για τρεις μέσα σε ένα σπίτι. Βεβαίως. Καταλάβαμε τι έγινε. Μήπως καταλάβαμε τι θα γίνει, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει 100%. Δεν το ξέρω. Θα το υπεραναλύσουμε νομίζω. Ναι, δεν το ξέρω και δεν θέλω να φτιάχνω μόνη μου σενάρια. Φαντάζομαι ότι θα βρεθεί ένας νέος τρόπος να μπορούν. Φαντάζομαι, λέω. Δεν έχω ιδέα, δεν εκπροσωπώ κανέναν. Οπότε από τα πολλά που έχω διαβάσει και από τα πολλά που έχω ακούσει, όπως και εσείς, ότι μάλλον θα βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος που να και τα κανάλια να προσφέρουν ένα αντίτιμο για να μπορούν να έχουν τη συχνότητά τους και τα καινούργια εννοώ και τα παλαιότερα, αυτά που υπάρχουν. Αυτό φαντάζομαι εγώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέχρι να το δούμε. Μπορώ να σχολιάσω μόνο ένα πράγμα. Βεβαίως. Το οποίο έχει να κάνει και δεν έχει να κάνει με αυτά όλα. Που χρήζουν πολλών αναλύσεων και πολλών αυτή τη στιγμή είμαστε στο τι θα γίνει, πώς μπορεί να συνδυαστεί όλο αυτό, ποιος έχει το πάνω χέρι στο να φτιάξει το τοπίο αυτό, το μπερδεμένο όπως λένε όλοι. Απλώς επειδή ακούω πάρα πολύ συχνά τις τελευταίες εβδομάδες την αντιπαράθεση αυτού που έγινε με το συσχετισμό μάλλον με τις τέσσερις παιδικούς σταθμούς. Αχ, εξοργισμικό. Και τα συσίτια και δεν ξέρω τι άλλο. Και τα νοσοκομεία. Και τα νοσοκομεία, έχεις δίκιο. Είναι σαν να μπαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλειά στα μίντια από τη μία μεριά. Και οι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν λιπόθυμοι ή δεν έχουν γιατρό ή δεν έχουν ιατρική περίθαλψη τη σωστή αυτή που θα έπρεπε, από την άλλη. Δηλαδή, η μεν εχθροί των δε. Το διχαστικό καταρχήν δεν έχει λειτουργήσει ποτέ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω δεν έχει λειτουργήσει πουθενά και είναι και επικίνδυνο. Και νομίζω, χωρίς να είμαι ειδικός, απλώς έχω ρωτήσει και με έχουν διαβεβαιώσει ότι τα χρήματα τα οποία εισπράττονται μπαίνουν σε ένα γενικό κορβανά, σε έναν κουβά. Και τηρούνται προτεραιότητες στο που πηγαίνουν. Και κυρίως δεν παρακάμπτεις έσοδα, τα βάζεις δηλαδή από εδώ και λες αυτά δεν θα μπουν, θα τα πάρω εγώ και θα τα δώσω εκεί που νομίζω, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι καλύτερα για λόγους εντυπωσιασμού ή οποιοδήποτε άλλου. Το λέω δηλαδή και λίγο πέρα από το κομματικό, ότι είναι άδικο και πάρα πολύ διχαστικό. Σχεδόν συνθλιπτικό είναι για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν να απολογούνται, να αισθάνονται άσχημα όταν οι άλλοι τους λένε μα καλά δεν τρέπεστε. Τρέπομαι γιατί? Εγώ τι φταίω, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό? Εσύ, ο άλλος, ο παράλληλος. Και γιατί το ένα ισχύει και πρέπει να διορθωθεί με τη ζημιά των άλλων, ενώ θα έπρεπε να έχει δοθεί η λύση, εφόσον είναι θέμα πρόνοιας κοινωνικής, εδώ και αρκετό καιρό. Γιατί είναι βασικό πρόβλημα. Από τα σωστά κονδύλια. Ακριβώς. Από κάποια άλλα κονδύλια. Μόνο αυτό. Το οποίο εμένα μου προξενεί τρομερή ψυχική αναστάτωση. Ναι. Και εμένα αυτό, αυτό λέγαμε στο γραφείο. Εμένα αυτό με εξόργησε πιο πολύ. Όλα τα άλλα συζητιούνται. Ποιο πρέπει να δώσει παραπάνω, ποιο έχει την άδεια, ποιο θα έπρεπε να έχει την άδεια. Αυτά όλα είναι θέματα μεγάλη συζήτηση και ειδική συζήτηση για αυτού που ξέρουν, για αυτού που είναι νομικοί κλπ. Αλλά αυτό. Να μπαίνουν στο παιχνίδι οι παιδικοί σταθμοί και τα νοσοκομεία. Απέναντι στους εργαζόμενους. Ναι. Όχι. Όχι, δεν χωράει η νοοτροπία ρεβανσισμού. Όχι, είναι ρεβανσισμού. Όχι. Και πριν, σου λέω, και πριν συνέβαινε αυτό, πριν από την χτεσινή απόφαση. Αλλά και πριν τη χτεσινή απόφαση, κάποια χαμόγελα τα είχαμε. Δηλαδή, γιατί άνθρωποι είμαστε. Βεβαίως. Βεβαίως και τα είχαμε. Λοιπόν, εμείς φροντίζαμε να τα έχουμε. Τα παιδιά